φίξιμο, συστήμα. Όλη αυτή η κατάσταση με έχει κάνει ράκος. Ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει κακό. Ήμουν τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου. Έλα, μην κάνεις έτσι τώρα. Άλλωστε ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία είσαι που έκανες λάθος διάγνωση. Άλλωστε μπορείς να τα βγάλεις πέρα και με τους τρελούς. Όχι! Ο Λευτέρης δεν ήταν έτσι. Είχε ένα επίπεδο. Μπορεί να ήταν λαϊκός, αλλά είχε ένα παιδικό χαρακτήρα. Σαν να αναζητούσε την προστασία μου. Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω μια ιδέα που θα σε κάνει να είναι καλύτερα. Δεν νομίζω, αλλά πες μου. Θυμάσαι πριν λίγους μήνες που μου έλεγες να πάμε ένα ταξίδι μαζί. Να είμαστε μόνοι μας, στη φύση, να ερεμήσεις, να το όμορφο το κεφαλάκι σου λίγο να αδειάσει, να αισθανθούμε λίγο όμορφα, τρυφερά, τέλος πάντων να νιώσουμε ρε παιδί μου σαν εκείνες τις πρώτες μέρες που γνωριστήκαμε. Τι λες λοιπόν? Η αλήθεια ήτανε πως η Βερόνικα δεν είχε καμία όρεξη να πάει σε αυτή την εκδρομή. Αλλά όλους αυτούς τους μήνες, ο Τιμ έκανε γαϊδουρινή υπομονή. Καθώς εκείνη έτρεχε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συνέχεια στο νοσοκομείο. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να το ξεπληρώσει. Και στο κάτω-κάτω εκδρομή θα πήγαινε. Έτσι του απάντησε. Εντάξει. Εντάξει, μωρό μου. Με έπεισες. Μωρό μου, σε λατρεύω. Θα μείνω να ξέχασες αυτές τις διακοπές που θα πάω. Οι μέρες περνούσαν και η Βερόνικα δεν ήθελε καθόλου να πάει σε εκείνο το ταξίδι και όλο και περισσότερο απογοητευόταν από τον εαυτό της για την εμπιστοσύνη που είχε δείξει στο Λευτέρη. Από εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα ούτε τον είδε, αλλά ούτε και τον άκουσε ποτέ κανείς. Κάπου όμως βαθιά μέσα της πίστευε ότι θα την έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ότι από κάποια γωνιά θα ξεφύτρωνε ξαφνικά μπροστά της και θα της έλεγε ότι δεν σκότωσε εκείνο στην Καμπουράκη. Και εκείνη θα τον πίστευε, γιατί ήταν σίγουρη ότι ο Λευτέρης ήταν αθώος. Αγάπη μου, γύρισα. Έρχομαι. Για δες τι κρατάω. Δεν ξέρω. Τα εισιτήρια. 5 μερούλες. Θα περάσουμε τέλεια. Τέλεια. Έλεγε. Και τι δεν έλεγε. Ποιος όμως τον άκουγε? Η Βερόνικα να είναι στον κόσμο της και ο Τιμ να κάνει σχέδια για το ταξίδι τους. Θα πάμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε και άλλα τέτοια. Και εκείνη χαμένη στο δικό της κόσμο. Στον κόσμο του Λευτέρη. Το επόμενο πρωί ξεκίνησαν με μια βαλίτσα στο χέρι. Προορισμός τους, κάποιο μαγευτικό μέρος. Η Βερόνικα ούτε που ήξερε, ούτε που ήθελε να μάθει για πού ακριβώς πηγαίνανε. Ο καιρός άλλαζε διαρκώς διαθέσεις και το ψηλόβροχο που έριχνε μετατράπηκε σε κατάλευκες νυφάδες. Τα δέντρα γρήγορα στολίστηκαν με το κατάλευκο πέπλο του χειμώνα, κάνοντας τη Βερόνικα να ονειρεύεται. Όταν πια η λευκή ομορφιά χάθηκε από τα μάτια της και το περιβάλλον γινόταν και πάλι συνηθισμένο, χάθηκε και η διάθεσή της. Κοίταζε τον Τιμ και τον χαμογελούσε, παριστάνοντας την ευτυχισμένη, αλλά μέσα της είχαν αλλάξει όλα.
Η διάθεσή της, το κουράγιο της, η χαρά της, ακόμα και η αγάπη, όλα είχαν γίνει σκόνη, σκόνη και θρύψαλα. Σε άλλη περίπτωση θα έλεγε κανείς ότι είχε ερωτευτεί αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα τόσο δυνατά που δεν θα άντεχε ούτε στιγμή μακριά του. Μα αυτό που ένιωθε ήταν ακόμα πιο δυνατό, κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει ούτε η ίδια. Με αυτές τις σκέψεις φτάσανε στον προορισμό τους. Η θέα ήταν μοναδική καθώς πλησιάζανε στο υπέροχο ξενοδοχείο, που όλο ήταν χτισμένο από πέτρα. Με ένα περίεργο τρόπο πάντρευε το μοντέρνο με το κλασικό. Και καθώς προχωρούσε, απολαμβάνοντας όλη αυτή τη μαγεία, της φάνηκε σαν το κάστρο των ονείρων της. Λες και βγήκε ξαφνικά από κάποιο παλιό βιβλίο κάποιου παλιού παραμυθιού και πως εκείνη ήταν πριγκίπισσα και έκανε βόλτες στο υπέροχο πέτρινο κήπο του, περιμένοντας να φανεί ο πρίγκιπάς της. Μα η φωνή του Τιμ γρήγορα την επανέφερε στην πραγματικότητα. Έλα, αγάπη μου. Ο καιρός είναι χάλια και θα κρυώσεις. Έλα, πάμε. Έρχομαι, αγάπη μου. Απλά μαγεύτηκα με την ομορφιά του ξενοδοχείου.